Ο Γεώργιος Μπεχράκης είναι μία από τις πιο σημαντικές μορφές της ελληνικής κοινότητας της Αμερικής. Επίτιμος διδάκτορας της ιατρικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών, θεωρείται ένας από τους πιο πετυχημένους Έλληνες των Ηνωμένων Πολιτειών, κυρίως για την προώθηση σημαντικών φαρμάκων σε μεγάλες πληθυσμιακές μάζες. Αναλγητικά καθώς και εισπνεώμενα φάρμακα για το άσθμα και τις αλλεργίες φέρουν την προσωπική του σφραγίδα. Το Tylenol είναι ακόμα και σήμερα το πρώτο σε πωλήσεις αναλγητικό φάρμακο στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ευεργέτης, ανθρωπιστής, υπερασπιστής κάθε τι του ελληνικού, χρηματοδοτεί δεκάδες υποτροφίες Ελλήνων γιατρών και επιστημόνων στο Χάρβαρντ και σε άλλα αμερικανικά πανεπιστήμια. Η πρώτη επαφή με τον κύριο Μπεχράκη έγινε ουσιαστικά μέσω ενός email. Του έστειλα λοιπόν ένα email με το βιογραφικό μου, ήμουνα τότε επίκουρος καθηγητής και θέλησα να μετεκπαιδευτώ στο Χάρβαρντ. Του έστειλα ένα βιογραφικό στο email του, γιατί γνώριζα ότι έχει χρηματοδοτήσει και άλλους επιστήμονες από την Ελλάδα με σκοπό να κάνουν τη μετεκπαίδευσή του στο εξωτερικό. Μου έκανε εντύπωση ότι μετά από λίγο καιρό μου απάντησε και ήταν θετικός. Έτσι, χωρίς να με γνωρίζει προσωπικά, βλέποντας μόνο το βιογραφικό μου και χωρίς να τον ξέρω, να τον έχω συναντήσει ποτέ, χρηματοδότησε να πάω στο Χάρβαρντ και να μετεκπαιδευτώ στη Βοστόνη. Κομβική στιγμή με κοινωνική διάσταση είναι η ουσιαστική παρέμβασή του στην αντικαπνιστική εκστρατεία στην Ελλάδα και αλλού. Εδώ στην Ελλάδα οι δραστηριότητες του είναι πολλές. Εκτός από σειρά υποτροφιών που έχει δώσει σε Ελληνόπουλα για να σπουδάσουν είτε στην Αμερική είτε και στην Ελλάδα, είναι και ο μεγάλος, ο γενναιόδωρος χορηγός των προσπαθειών που κάνουμε για τον έλεγχο του καπνίσματος και κυρίως για τις παρεμβάσεις που κάνουμε στα σχολεία. Ουσιαστικά με την χορηγία του και με κάποια άλλα προγράμματα ελληνικά ΕΣΠΑ έχουμε κατορθώσει σήμερα και έχουμε αναπτύξει μια πολύ μεγάλη παρεμβατική διαδικασία προς τα παιδιά μας. Το κάπνισμα στους μαθητές σήμερα έχει μειωθεί πάνω από 30% σε σχέση με το τι γινόταν προ 5 ετών. Και κυρίως έχει αναστραφεί η σχέση των μαθητών με τους γονείς τους. Σήμερα πάει το παιδί στο σπίτι και λέει στον μπαμπά του, στην μαμά του και στους συγγενείς ότι πρέπει να σταματήσουν το κάπνισμα. Διαπρεπές μέλος της Ομογένειας της Αμερικής σήμερα θυμάται πάντα το ξεκίνημά του ως ένα από τα 5 παιδιά μιας απλής οικογένειας Ελλήνων εργατών μεταναστών στην Αμερική που πήγαν να βρουν καλύτερη τύχη στις αρχές του περασμένου αιώνα. Βρισκόμαστε στην αίθουσα τελετών του Πανεπιστημίου της Αθήνας και έχουμε κοντά μας ένα διακεκριμένο επιστήμονα παγκοσμίως, τον καθηγητή Γεώργιο Μπεχράκη και βεβαίως ένα μεγάλο Έλληνα. Ένα μεγάλο Έλληνα της Αμερικής και όχι μόνο. Είναι χαρά μας, κύριε καθηγητά, και τιμή μας που είμαστε εδώ μαζί για αυτή την συζήτηση σήμερα. Καταρχάς, σε αυτή την αίθουσα που βρισκόμαστε, εδώ στο Πανεπιστήμιο της Αθήνας, πριν από λίγους μήνες γίνατε επίτιμος διδάκτορας του Πανεπιστημίου της Αθήνας στη φαρμακολογία. Θέλω να σας γυρίσω λίγο πίσω και να μας πείτε λίγα λόγια για την ιστορία σας. Να φτάσουμε ακόμα εκεί στην Τριανταφυλιά, από όπου ξεκίνησαν οι γονείς σας, της Λακωνίας. Ναι. Καλά δεν το είπα, Τριανταφυλιά. Μάλιστα, μάλιστα. Εγώ γεννήθηκα στην Αμερική, δίπλα από τον Μποστόνη, πολιτή ήταν Lowell, Massachusetts. Όταν εγώ ήμουν στο Lowell, είχαμε 20.000 Έλληνες εκεί στην πολιτεία. Η πολιτεία ήταν 100.000, 20.000 ήταν Έλληνες. Ο πατέρας και η μητέρα μου ήρθαν από την Ελλάδα. Ο πατέρας μου, Δρακούλης Μπεχράκης, ήρθε από την Τριανταφυλιά, δίπλα στην Πύργος Δηρού, κάτω από την Αρεόπολη. Ναι. Η μητέρα μου, η Σταυρούλα Ζαρουλέα, η φαμελιά της ήρθε από το Ίτυλο. Της Μάνης. Στις Μάνης, μάλιστα. Στη Μέσα Μάνη. Ναι. Και ο πατέρας ήρθε στην Αμερική με τον άδελφό του και τον ξάδελφό του 1901 και δουλέψανε έξω με κομπανίες και στο 1909 ο πατέρας τους έγραψε γράμμα, είπανε θα πάμε σε πόλεμο, στα σύνορα. Έφυγε δηλαδή ο πατέρας σας, έφυγαν
και γύρισε για να πολεμήσει στον πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ναι. Και στο δεύτερο. Πρώτο και το δεύτερο. Και στο δεύτερο. So, ήρθε πίσω στην Ελλάδα. Ήτανε πολλοί 100 με 200 Έλληνες που ήρθαν εδώ, ήρθαν στην Ελλάδα να πολεμήσουν. So, πήγε πάνω και πολεμώνσε την πρώτη και δεύτερη. Πρώτη με τους Τούρκους, δεύτερη με τους Βουλγαρούς. Γιατί η Βουλγαρία ήθελε Σίπορτ. Γεγονότα της εποχής. Ναι. Έπειτα ήρθε πίσω, γιατί ήταν το πρώτο πόλεμο, ήρθε πίσω στην Αμερική και παντρεύτηκε τη μητέρα μου και είχαμε 5. Είχα 2 αδέλφια και 2... και είμαστε Καλοπόθος, Κυριάκος, Ουρανία και Ειρήνη. Μάλιστα. Είμαστε 5. Εσείς πόσα παιδιά έχετε σήμερα? Εγώ έχω 4. Ένα αγόρι και 3 κοπέλες. Και εγγόνια? 9. 9 αγγόνια. Ναι. Έλληνες όλοι. Όλοι οι Έλληνες. Ναι. Η γυναίκα μου, η Μάγκο, η φαμιλιά της είναι από την Καλαμπάκα, Τρίκαλα. Από τη Θεσσαλία. Κοντά στα μετέωρα. Ναι. Θα σας γυρίσω λίγο πίσω, πέρα από την ιστορική οικογενειακή αναδρομή. Ναι. Πώς, κύριε καθηγητά, ποια ήταν η αρχική εμπλοκή η δικιά σας με τη φαρμακολογία και την επιστήμη? Όταν ήμουν νέος και πήγαινα σχολείο, ήμουν καλός με τη χημική. Το chemistry, physics. Και οι δασκάλες με λέγανε πρέπει να πας στο κολέγιο. Και είχα ξάδερφο, ήταν γιατρός. Γιατρός ήταν δάσκαλος, πήγε στο MIT, στο Cambridge. Πήρε το PhD degree και ήταν δάσκαλος και με είπε πρέπει να πας για να γίνεις φαρμακοποιός γιατί πληρώνουν πολλά και η δουλειά είναι καλή. So, πήγα για να γίνω φαρμακοποιός πρώτα. Οι γονείς το θέλανε, ο πατέρας σας το ήθελε? Όχι. Όλοι μας πήγαμε στο κολέγιο, όλοι 5 πήγαμε. Ναι. Όλοι 5. Πήγαμε, μας στείλανε και λουλεύανε και οι δύο, πατέρας και μητέρα λουλεύανε. Μάλιστα. Αλλά είχαμε φαγητό και μας στείλανε στα κολέγια. Μάλιστα. Όλοι μας... Έτσι μπλεχτήκατε λοιπόν, έτσι περάσατε στη φαρμακευτική και στη φαρμακολογία, έτσι, ναι. Ναι, και έπειτα πήγα, όταν τελείωσα, πήγα για παραπάνω στο biochemistry. Αυτό το χρόνο είχαμε φασαρίες στο Βιετνάμ. Ναι, ήταν η περίοδος, η κρίσιμη. Είχαμε το draft. Ναι. Δεν το έχουμε τώρα. Αλλά όταν τελείωσες, σε παίρνουν μέσα. Πήγα εγώ μέσα στο στρατό. Πήγα στον Αμερικάνικο στρατό. Ναι, ναι, πήγα. Και γιατί ήμουν φαρμακοποιός, όταν τελείωσα το... 6 μήνες με στείλανε στο Washington DC. Μάλιστα. Ήμουν φαρμακοποιός για την κυβέρνηση, για το στρατό. Δουλέψατε εκεί για το στρατό για την Αμερικανική κυβέρνηση. Για 2 χρόνια είμαι στο Washington. Και εγώ αγόραζα τα φάρμακα. So, οι κομπανίες τους ήξερα και ερχόνταν όλοι και είπαν πότε τελειώνεις, θα θέλουμε να έρθεις με εμάς. Ναι. Θα θέλουμε να έρθεις με εμάς. Δεν ήθελα να πάω με μεγάλη κομπανία, σο πήγα με κομπανία που η φαμιλιά τη όριζε, τη φαμιλιά McNeil Laboratories. Το πουλήσανε στο Johnson & Johnson, μεγάλη κομπανία. Σο εγώ λούλευα για να κοιτάξω τα φάρμακα και ήμουν στο marketing και sales. Είχατε τη δικιά σας δραστηριότητα πια, τη δικιά σας εταιρεία ή όχι? No. Όχι, μετά. Έγινε. Εγώ λούλευα για αυτός για 9 χρόνια και φτιάναμε τα φάρμακα. Αλλά πώς να πουλήσουμε τα φάρμακα με τους γιατρούς, τα σπιτάλια, τα φάρμασεις, αυτό ήταν. So, είχαμε εγώ όταν με λέγανε πώς μπορείς να βάλεις τούτο να είναι σαν το νερό. Liquid. Έπρεπε να το φτιάξω. Καψούλες.
Θα έρθουμε λίγο σε αυτό. Εσείς πώς περάσατε στη δικιά σας δραστηριότητα πια, τα οποία η δικιά σας δραστηριότητα και η επιχειρηματική είναι από τις, θα λέγαμε και για τους Έλληνες του εξωτερικού, παγκοσμίως από τις πιο πετυχημένες. Δηλαδή ένα φάρμακο έχει κάνει θράψη στην Αμερική, το Tylenol, αν πάμε καλά, αναλυγητικό. Εγώ και 5 άλλοι το φτιάξαμε. Ανακάλυψη γιατί δικιά σας, είχαν φασαρίες με αυτές. Τα φάρμακα πρέπει να είναι καλά για 2 χρόνια. Δεν μπορούσε να τα βάλεις έξω, ναι, τα πουλήσεις. Πρέπει να είναι, η δύναμη πρέπει να είναι 2 χρόνια. Πρέπει να ξέρεις πώς τα φτιάνεις. Γιατί πρέπει να περάσει τη ζέστη, το κρύο, το ήλιο, όλα τα humidity. Πρέπει να ξέρεις πώς θα το κάνεις. Δηλαδή γιατί πολλά, μετά τα 2 χρόνια. Πολλά δεν μπορούν να το κάνουν. Είναι πολλά φάρμακα που είναι καλά, αλλά σπάζουν. Στην ουσία, δηλαδή, η ζωή του φαρμάκου για σας πιστεύετε ότι φεύγει μετά από τα 2 χρόνια. Πρέπει να βρούμε όχι, κάτι όχι, άλλο. Όχι, αλλά η κυβέρνηση λέει πρέπει 2 χρόνια. Πρέπει τουλάχιστον 2 χρόνια. Καμπόσας 3, αλλά πρέπει εκεί να βάλεις μόνο 2. Καμπόσα φάρμακα είναι καλά για 5 χρόνια. Μάλιστα. Αλλά όταν το φάρμακο φεύγει από τα σπιτάλια ή τα φαρμασία, το παίρνει στο σπίτι, πού το βάνει ο άνθρωπος, δεν ξέρουμε. Το βάνει δίπλα το ήλιο, τη ζέστη. Θέλει τις συγκεκριμένες συνθήκες. Γι' αυτό λένε 2 χρόνια, γιατί δεν ξέρουμε όταν πάει μετά το φάρμακο στο σπίτι, πού θα το βάλουνε. Μάλιστα. Αυτή η επιχειρηματική δραστηριότητα η δικιά σας εκεί ήταν και η μεγάλη, ήταν το μεγάλο, το κομβικό σημείο το επιχειρηματικό, έτσι δεν είναι? Τι? Το οποίο σας έδωσε την δυνατότητα. Ναι, of course. Έμαθα γιατί με στείλανε στο σχολείο. Και για ένα σωρό κινήσεις. Γιατί εγώ δεν πήγα σχολείο για να είμαι businessman. Ξέρεις τι λέω, business. Ναι, βέβαια. Με στείλανε για να μάθω. Το marketing, το sales, τα λεφτά, το finance, με στείλανε για να μάθω. Το χειρότερο πράγμα που κάνανε είναι να με στείλουνε, γιατί το μυαλό είπε εγώ κάνω τούτο για αυτούς, κάνουνε πολλά λεφτά με μένα τα μυαλά μου. Εγώ θα φύγω από εδώ, θα αρχίσω το δικό μου το μέρος. Το έκανα, άρχισα το δικό μου. Για να φτιάξω φάρμακα για το allergies. Ξέρεις το allergies? Βέβαια, ναι. Πρώτα έφτιαξα φάρμακα γι' αυτό και έπειτα από 8 χρόνια οι κομπανίες ήθελαν να τα φάρμακα που έφτιαξα. Ήταν μια κομπανία που ήταν μαζί με το Ron Polonc, γαλλικό. Τώρα αυτοί πουλήσανε στο Sanofi Aventis, μεγάλη κομπανία. Μάλιστα. Και ακολουθεί. Και έπειτα πήγα για τα μάτια. Έφτιαξα φάρμακα για τα μάτια. Και για το άσθημα κάνατε? Όχι, τελευταία. Είχα 3. Η δεύτερη κομπανία ήταν για τα μάτια. Έπειτα από 7 χρόνια ήρθε μια μεγάλη κομπανία, Bausch & Lomb, και μου είπε: αγαπάμε τα φάρμακα που φτιάνεις, μπορείς να φτιάξεις άλλα, αλλά θέλουμε να αγοράσουμε τα φάρμακά σας. Ακόμη τώρα, άμα πηγαίνεις μέσα στα φαρμακεία, θα δεις το δικό μου το πρόγραμμα, θα είναι εκεί, για τα μάτια. Πούλησα και τους είπα, δεν θα καθίσω. Δεν θέλω να λάψω κανέναν. Άρχισα άλλη κομπανία για το άσμα. Και αυτή ήταν γίνηκε μεγάλη κομπανία. Μάλιστα. Εγώ είχα για 4 χρόνια είχα το μεγαλύτερο φάρμακο για το άσμα. Ποιο θεωρείτε το πιο πετυχημένο ή ήταν όλα πετυχημένα? Όλα. Πετυχημένα. Εξαγωγές γίνονται από την Αμερική σε χώρες, εξαγωγές φαρμάκων. Τώρα. Κώς. Μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις. Εγώ μπορώ να αρχίσω η κομπανία αύριο το πρωί, άμα θέλω. Κανένας δεν με σταματήσει. Μάλιστα. Όλα, μόνο το πρόβλημα είναι με τις κομπανίες, είμαι highly regulated. Πρέπει να κάνεις τι θέλει. Εμείς έχουμε, και εσείς έχετε, έχουμε ένα μέρος που είναι το Food and Drug Administration. Ναι. Πρέπει να τους πούμε τι κάνουμε. Πρέπει να τους δείξουμε όλα. Αυτά στην Αμερική. Εγώ έχω διαβάσει και στην κουβέντα που κάναμε και πριν και ότι κάνετε και πολύ μεγάλες εξαγωγές και στη Γερμανία και στο Μεξικό και σε πολλές χώρες. Μάλιστα. Να σας ρωτήσω κάτι κρίσιμο, αγαπητέ κύριε καθηγητά. Στην Ελλάδα,
Ναι. Γιατί δεν είχατε μια επιχειρηματική δραστηριότητα? Αυτό να σας το απαντήσω. Γιατί θα μου το απαντήσετε εγώ, ή δεν θα μου το απαντήσετε? Να σου πω κάτι, εγώ μπορώ να πάω ολούθε. Ναι. Και στη Ρουσία πήγα. Είναι πολύ, είναι κράτη που είναι πολύ δύσκολα να κάνεις δουλειάς. Ναι. Γιατί είμαι Έλληνας και ήρθα στην Ελλάδα, πούλογα στη Γερμανία, στη Γαλλία, στην Αγγλία, πολύ στην Αγγλία. Αλλά στη Σπανία, Σπανία. Mm-hmm. Και μπόρεγα να... στην Αίγυπτο, Λέμπαναν, Σύρια, μπόρεγα να πάω. Και στην Ισραήλ, μπόρεγα να πάω. Αλλά πούλησα την κομμενία. Ναι. Την πούλησα... Στην Ελλάδα γιατί δεν είχατε ευρύτερη... Φασαρία, γιατί... δραστηριότητα. Είναι πολύ δύσκολα. 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 Ήθελα να αγοράσω 4 κομπανίες εδώ. Μία στη Θεσσαλονίκη. Εδώ. Δεν θεωρείτε δηλαδή εδώ το... Αλλά έπειτα, listen, έφερα δικηγόρη και έφερα accountant στο Ernst & Young. Μεγάλη, δικηγόρη μεγάλη από τον Μποστόνη. Σε μία ώρα τους είπα, ξεχάσα τα παιδιά μας, θα πάμε να φάμε και θα πάμε πίσω στην Ελλάδα. Μάλιστα. Άρα δεν εμπνέει για επιχειρηματική δραστηριότητα η Ελλάδα. Τα τελευταία χρόνια, έτσι δεν είναι? Δεν μένω εδώ, δεν ξέρω. Μάλιστα. Να πάμε λίγο, αν θέλετε, ας φύγουμε λίγο από την φαρμακολογία και να έρθουμε... Εγώ θα σε πω κάτι. Ναι. Ο πατέρας μου, όταν είμαστε όλοι μικροί, ναι, μας έπαιρνε μαζί, μας μίλαγε για την αρχαία Ελλήνη, Ελλάδα, αλλά όταν εγώ ήμουν 8 χρονών, η αδερφή μου ήταν 11, οι άλλοι 14, οι δύο αδέρφια θα πηγαίνανε στο δεύτερο το πόλεμο, ήτανε. Αλλά μας είπε, παιδιά, τώρα που πρέπει να προσέχετε, γιατί οι Έλληνες έχουν ένα πρόβλημα, πολύ ζήλια. Α, ζήλια, από τα μειονεκτήματα της η φυλής. Η ζήλια έχει φάγει τους Έλληνες. Από τα μειονεκτήματα. Έχουμε σαν λαός πάρα πολλά καλά. Και άμα το... είσαι πολύ έξυπνος, ναι, άμα είσαι σπουδασμένος, ναι, άμα... πολύ... Αλλά η ζήλια είναι από τα μειονεκτήματα της φυλής. Νομίζω είναι στο DNA. Ξέρεις το DNA? Βέβαια, DNA. Εσύ ότι... Εγώ δεν το έχω. Εγώ ναι, σποστηρίζω τους Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες που θέλουν να κάνουν κάτι, τους μιλάω και τους λέω, πρέπει να κάνεις τούτο. Μην κάνεις αυτό, μην κάνεις τούτο. Μάλιστα. Οι Έλληνες είναι καλοί. Οι Έλληνες είναι πολύ έξυπνοι στην Αμερική. Πολύ έξυπνοι. Περισσότερο έξυπνοι από πολλούς. Καταρχάς, πολλούς από αυτούς τους Έλληνες τους χρηματοδοτείτε. Είναι μια δραστηριότητα δικιά σας, όπου η φιλανθρωπία, θα έρθουμε λίγο αργότερα, yeah, όπου έχετε βοηθήσει πάρα πολύ κόσμο. Yeah. Και στα θέματα των υποτροφίων. Είμαι ένα τυχερό. Καταρχάς, στο Μουσείο της Βοστόνης υπάρχει ολόκληρη πτέρυγα την οποία έχετε ιδρύσει κι εσείς. Ας σε πω κάτι. Ναι. Αυτό νομίζω ήρθε από την μητέρα μου και τον πατέρα μου. Γιατί... Όταν που ήταν το πόλεμο, πολλοί δεν είχαν φαγητό. Πολλοί δεν... Και ήξερα ότι η μητέρα μου μάγειρε για άλλους. Μαγείρευε. Και ήμουν μικρός. Και λέω μια φορά, μαμά, γιατί μαγειρεύεις τόσο πολύ? Με λέει, αυτοί δίπλα δεν έχουν τίποτα, το μαγειρεύω για αυτούς. So, μαγειρεύουν για περισσότεροι Έλληνες το κάνανε, για άλλους και τη φαμιλιά τους. Εμείς ποτέ χάσαμε φαγητό και δεν είμαστε... Πατέρας και μητέρα μου λούλευε. Άρα, εκτός από τα μειονεκτήματα, τη ζήλια όπως αναφέρατε, υπάρχουν πάρα πολλά πλεονεκτήματα, μεταξύ των οποίων και η αλληλεγγύη μεταξύ των συμπατριωτών. Οι έξυπνοι Έλληνες, αυτό δεν μας μένει. Μπορείς να έχεις όλη τη ζήλια που θέλεις, δεν μας μένει. Τους λέω στην Αμερική, ξέρεις, λέμε good luck. Καλή τύχη. Αριώς.
Κύριε καθηγητά, σε αυτό το σημείο να κάνουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε 2 λεπτά. Είμαι και ο ηλεκτρολόγος και ο υδραυλικός σπιτιού. Ό,τι και αν σημαίνει για σένα εργαλείο, θα το βρεις στα Practiker. Επαναφορτιζόμενο κατσαβίδι Bosch, μόνο 39,99. Γωνιακός τροχός Lux, μόνο 24,99. Κρουστικό δράπανο Black & Decker, μόνο 34,99.